σε όλη την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Κυριακοπούλου, τη φίλη και για μένα Λίλη, η οποία μας έδωσε πάρα πολλές φορές την ευκαιρία να μην είμαστε απλά δορυφόροι σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς το δικό μας ρόλο, σκοπό και στόχο μέσα από εδώ. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Εγώ θα αναλύσω πώς εμείς χειριστήκαμε αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με τον συντονιστή μας στην Καβάλα. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πω δύο λόγια ότι οι στόχοι του προγράμματος αυτού ήταν να γίνει ευαισθητοποίηση των τοπικών αλιέων, των επιχειρήσεων αλλά και του τοπικού πληθυσμού, αυτούς δηλαδή που έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ. Να ενσωματώσουμε και τις καινούργιες αρχές όπως αυτά που είδατε σχετικά με την πιστοποίηση στο σκεπτικό των αλιέων, των επιχειρήσεων αλλά και του τοπικού πληθυσμού. Και να προωθήσουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Γιατί όπως έχει αναφερθεί ήδη, τα δικά μας τοπικά προϊόντα φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά στην τοπική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στη Λίμνη Πολυφίτου, παρόλο που έχουμε έντονη αλιευτική δραστηριότητα, τα γεύματα δεν αφήνουν προστιθέμενη αξία. Οπότε, οι δράσεις που συμμετείχαμε εμείς είναι η δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας των αλιευτικών προϊόντων, ένα ντοκιμαντέρ για τον τρόπο αλιεύτικης στη Λίμνη Πολυφίτου, διενέργεια έρευνα προσδιορισμού θρεπτικών συστατικών αλιευμάτων, όπως είδατε τα θαλάσσια και κάναμε και ενίσταση των εσωτερικών υδάτων. Συμμετείχαμε στην επίσκεψη της καλής πρακτικής, έχουμε σήμερα μαζί μας και δύο από τους αλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν. Και τέλος έχουμε την εκδήλωση της δημοσιότητας στο ανέργο μας, η οποία θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου στα Σέρβια Κοζάνης. Πάμε λοιπόν.